ξεκινήσουμε από τα όσα καταγγέλει η βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σίγουρα θα έχουμε πιο φθηνές τιμές φαρμάκων και πολύ σύντομα. Αυτό θα ήθελα να διαβεβαιώσω το κοινό ότι οι φαρμακευτικές υπηρεσίες έχουν ενεργοποιήσει το σχέδιο Β, όπως έχει πολύ ορθά αναφέρει ο Υπουργός Υγείας. Το θέμα είναι γιατί δεν εφαρμόστηκε το σχέδιο Α και πάμε σε σχέδιο Μάλιστα, Β. το σχέδιο Α δεν Που εφαρμόστηκε πολύ όμως πολύ διαφημίστηκε ορθά. κιόλας. Μάλιστα. Δυστυχώς ο ιδιώτης, τον οποίο είχε ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση, δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει. Και όχι μόνο όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, αλλά και την ποιότητα του παραδοτέου. Το παραδοτέο δυστυχώς δεν ήταν εντός των πλαισίων που είχαν καθοριστεί στο Άρα συγκεκριμένο. επιλέγει και μια εταιρεία για να κάνει επικαιροποίηση των τιμών, η οποία τελικά κρίθηκε ανεπαρκής, μου λέτε. Επιλέγει και μια εταιρεία η οποία θα σταθώ στο γεγονός ότι ο πρώην Υπουργός Υγείας κ. Μαλάς είχε επιλέξει τη συγκεκριμένη εταιρεία βασιζόμενος σε. Είχε βασιστεί σε τοποθετήσεις τις οποίες είχε κάνει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Ελλάδος. Το οποίο σε επιστολή την οποία απέστειλε σε αυτόν, τόνιζε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία μπορούσε να διεκπαιρεώσει τη συγκεκριμένη σύμβαση. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είχε δεν είχε βασιστεί. Παρελθόν αυτή η εταιρεία στο να έχει εφαρμόσει παρόμοιου τύπου Η προγράμματα. συγκεκριμένη Και ξέρετε, εταιρεία. υπάρχει και ένα άλλο πιο βασανιστικό ερώτημα, το οποίο απασχολεί, αν θέλετε, και όλους τους φορολογούμενους, μια που διανύουμε αυτές τις μέρες. Αυτή η εταιρεία πληρώθηκε. Όχι. Και αν πληρώθηκε, θα επιστρέψει τα χρήματα. Η εταιρεία δεν έχει πάρει ούτε σέντ. Καταρχάς, της είχε ανατεθεί σύμβαση για το ποσό των 13.500 ευρώ και υπάρχει και συγκεκριμένη εγγυητική η οποία κατακρατείται από τις φαρμακευτικές υπηρεσίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το κράτος δεν έχει απομειστεί οποιαδήποτε οικονομική Απλά επιβάρηση. έχει χάσει χρόνο. Απλώς έχει χάσει χρόνο. Ακριβώς. Το σχέδιο Β τώρα είναι σε θέση να το υλοποιήσουν οι φαρμακευτικές υπηρεσίες. Οι φαρμακευτικές, ως διευθυντής των φαρμακευτικών υπηρεσιών, Και ξέρετε έχουν τώρα, κάθε θέση. ο πολίτης μας παραγωγής θα πει, καλά, αφού μπορούσαν να το κάνουν οι φαρμακευτικές υπηρεσίες, γιατί φέραμε ένα ξένο να το κάνει και δεν το έκαναν εξ αρχής οι φαρμακευτικές υπηρεσίες. Είναι ένα ορθό ερώτημα το οποίο τίθεται, αλλά θα σας πω ότι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει να εργαστεί ένα μεγάλο αριθμό λειτουργών και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα είναι εις βάρος των υπόλοιπων εργασιών που έχει να κάνει η υπηρεσία μας. Αλλά αντιλαμβάνεστε επίσης ότι εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, διότι έχουμε υποσχεθεί στον Κύπριο πολίτη φτηνά σημαντικά φάρμακα. φάρμακα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για μας είναι προτεραιότητα και θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση τη Ναι. συγκεκριμένη. Κάτι τελευταίο. Επειδή ο πρόεδρος των φαρμακοποιών είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Υπάρχει μια συμφωνία η οποία λέει κάποια πράγματα. Ένα από αυτά που λέει είναι ότι στους φαρμακοποιούς θα δοθεί ένα τρίμηνο, νομίζω, για να μπορέσουν να βάλουν τις τιμές που πρέπει στα φαρμακεία τους και στα ράφια τους. Αυτό τώρα που μετακινείται, πώς θα επιτευχθεί και πάλι η συνένεση προκειμένου οι φαρμακοποιοί να αποδεχτούν τις μειώσεις? Πολύ σωστό το ερώτημα σας. Πράγματι, είχε δοθεί μια χρονική περίοδος 3 μηνών για να δοθεί ο νέος τιμοκατάλογος και στους φαρμακεμπόρους, φαρμακευτικές εταιρείες και στους φαρμακοποιούς για να έχουν ένα χρονικό περιθώριο μέσα στο οποίο να μπορέσουν να διαθέσουν τα αποθέματά τους σε αντικατάσταση των αποθεμάτων που θα έχουν φθηνότερη τιμή. Δυστυχώς είναι δύσκολο να μείνουμε σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Αλλά αυτό το οποίο προτίθεται να κάνει το Υπουργείο Υγείας είναι να έρθει σε επαφή με τους εμπλεκόμενους φορείς και να τους κάλεσει να βάλουν και νερό να στο τους κρασί καλέσει τους. να δοκιμάσουμε να βάλουμε νερό στο κρασί μας προς όφελος του Κύπρου πολίτη πάντοτε. Εγώ πραγματικά πιστεύω και στη δική τους ευαισθησία. Ήδη το κάνετε και σήμερα από εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σας.